Σήμερα ήρθε στην χώρα μας ο γήπας του ημπεριαλισμού, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικ Πομπέο, για να υπογράψει με την κυβέρνηση την ανανέωση, ενίσχυση και επέκταση της Συμφωνίας για τις Βάσεις και τα Πυρηνικά, τη λεγόμενη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας ΗΠΑ Αμοιβαίας. Η προετοιμασία της Συμφωνίας ξεκίνησε όμως με την επίσκεψη του πρώην Πρωθυπουργού του Τσίπρα στην Ουάσιγκτον το 2017, τότε που σφιχταγκαλιάστηκε με τον διαβολικά καλό Τραμπ, όπως τον αποκάλεσε, και άνοιξε τον στρατηγικό διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Νέα Δημοκρατία χτίζει σε αυτά που θεμελίωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο στρατηγικός του διάλογος, εκτός από τις βάσεις, περιλαμβάνει το εμπόριο, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό. Η νέα συμφωνία που θέλουν να υπογράψουν θα φέρει επικίνδυνες προσαρμογές σε όλες τις πτυχές της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Θα δέσει τις ένοπλες δυνάμεις ακόμη πιο σφιχτά στις αμερικανοανατολικές στρατιωτικές αποστολές και πολέμους. Θα υπονομεύσει ακόμη περισσότερο τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Θα μεγαλώσει το δίκτυο των ξένων βάσεων και στρατηγίων. Θα συμπεριλάβει και άλλες εγκαταστάσεις εκτός από τη βάση της Σούδα, η οποία ωστόσο μεγαλώνει, επεκτείνεται και παραμένει βασικό ορμητήριο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ ενάντια στους λαούς της περιοχής. Να μην ξεχνάμε, από εκεί οι νατοικοί δολοφόνοι ματώσαν το λαό της Γιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν, του Ιράκ, της Συρίας, της Λιβύης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα συμπεριλάβει στη Νέα Συμφωνία και άλλες βάσεις που δημιούργησε πριν ο ΣΥΡΙΖΑ. Την βάση των δρόνς στη Λάρισα, την βάση των ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκιο, την βάση συγκέντρωσης Αμερικανοανατολικών δυνάμεων στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Και να μην ξεχνάμε τις προετοιμασίες που ξεκίνησαν επί ΣΥΡΙΖΑ στον Άραξο για την αποθήκευση πυρηνικών όπλων. Όπως δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι εδώ στην πόλη μας υπάρχει το νατοϊκό στρατηγείο στο πρώην Τρίτο Σώμα Στρατού, το οποίο αναβαθμίστηκε ως αρχηγείο χημικού και ηλεκτρονικού πολέμου. Και να μην ξεχνάμε ότι προβλέπεται στο στρατηγείο αυτό να αποθηκεύονται όπλα μαζικής καταστροφής, χημικά, βιολογικά και πυρηνικά. Είναι σαθρά τα επιχειρήματα της κυβέρνησης για τα δίθεν ωφέλη που θα συνοδεύουν την υπογραφή της συμφωνίας. Όλα αυτά τα χρόνια τα λεγόμενα ανταλλάγματα και αντισταθμιστικά ωφέλη ήταν ο παροχημένος στρατιωτικός οπλισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, για τον οποίο η χώρα μας διέθετε τεράστια ποσά μετά για τον εξυγχρονισμό του. Οι υποσχέσεις της κυβέρνησης για ανάπτυξη για όλους, για αμερικανικές και όχι μόνο επενδύσεις και για ωφελήματα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, να μην ξεγελάσουν κανένα. Θα γίνουν ίσως, με προϋπόθεση όμως την φθηνή εργατική δύναμη και τα τσακισμένα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Θα ωφελήσουν τους επενδυτές κεφαλαιοκράτες, όχι το λαό. Η κυβέρνηση, τα κόμματα του ευρατανισμού, τα διάφορα προπαγανδιστικά τους επιτελεία οργιάζουν αυτές τις μέρες. Βροχή τα εκδιαστικά διλήμματα και η προπαγάνδα για να αμβληθούν τα αντιπεριαλιστικά αισθήματα του λαού. Προβάλλουν ως αναγκαιότητα την ενίσχυση των σχέσεων με ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, ως αντιστάθμισμα τάχα στην επιθετικότητα της Τουρκίας και την αποφυγή πολέμου. Ο λαός μας όμως έχει μνήμη, έχει ιστορική γνώση και πλούσια πείρα. Θυμάται ποιοι ευθύνονται
για τα πραξικοπήματα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, για την τουρκική, συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή στο νησί επί 45 χρόνια. Γνωρίζει στη μεγάλη το πλειοψηφία ότι οι τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο, η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας και ο κίνδυνος θερμού επεισοδίου προέρχονται ακριβώς από το ΝΑΤΟ, το οποίο τροφοδοτεί και θρέφει αυτήν την προκλητικότητα και την επιθετικότητα. Ο λαός μας γνωρίζει και πρέπει να αποτινάξει τον φόβο ότι θα μείνουμε μόνοι, ότι δεν θα έχουμε στηρίγματα. Οι στόχοι των κυβερνήσεων είναι οι στόχοι της αστικής τάξης της χώρας για την πολυδιαφημιζόμενη γεωστρατηγική της αναβάθμιση. Είναι στόχοι των μεγάλων επιχειρηματικών μονοπωλιακών ομίλων, ξένων και ντόπιων, για να απομισούν τα πλούτη και τον ιδρώτα των λαών και του δικού μας λαού μαζί. Αυτοί ακριβώς χρειάζονται την προστασία του ΝΑΤΟ, όχι ο λαός. Οι στόχοι της αστικής τάξης δεν πρέπει και δεν μπορούν να είναι στόχοι του λαού μας. Γι' αυτό και πρέπει να αντιταχθεί, να ακολουθήσει άλλο δρόμο μαζί με όλους τους λαούς της περιοχής. Σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, σε πολλές άλλες πόλεις, σε όλη την Ελλάδα, εχθές επίσης, ο λαός μας διαδηλώνει ενάντια στη νέα συμφωνία και στην επίσκεψη Πομπέο. Όλοι εμείς, αλλά και πολλοί άλλοι που δεν έχουν βγει ακόμη στο δρόμο, ζητάμε να μην ανανεωθεί, να καταγγελθεί η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας, να κλείσουν οι βάσεις της Σούδας και οι άλλες αμερικανονατοικές βάσεις και στρατηγία. Όχι στην εγκατάσταση πυρηνικών όπλων, απεγκλωβισμός της χώρας από τους συμπεριστικούς σχεδιασμούς, καμία συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε ημπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό, να επιστρέψουν όλα τα στρατιωτικά τμήματα που βρίσκονται εκτός συνόρων, αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. Συνεχίζουμε, μαζεύουμε υπογραφές ενάντια στη συμφωνία να φτάσει το κείμενο των υπογραφών παντού, στους χώρους δουλειάς, στα σχολιά, στα αμφιθέατρα, στις λαϊκές γειτονιές. Συνεχίζουμε οι κινητοποιήσεις, οι σημερινές για την επίσκεψη Πομπέο δεν είναι η κορύφωση του αγώνα μας. Καλούμε πλατιά τους εργαζόμενους και τους φορείς τους ενάντια σε όλα αυτά τα πολύ επικίνδυνα για το λαό και την νεολαία μας. Σχέδια, ο κάθε φορέας, ο κάθε τίμιος άνθρωπος καλής θέλησης, όλοι εμείς που δεν θέλουμε τα παιδιά του λαού να θυσιαστούν για ξένα και άνομα συμφέροντα, πρέπει να αντιδράσουμε μαζικά, δυναμικά και οργανωμένα. Λέμε όχι στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας ΗΠΑ. Ζητάμε την καταγγελία της. Έξω το γεράκι του ιμπεριαλισμού από τη χώρα μας.